γενικά στολίζω πολύ πολύ νωρίς, αλλά λίγο οι δουλειές, λίγο κάτι αρρώστιες που είχαμε και τέτοια αργήσαμε, αλλά τελικά στολίσαμε. Και τα παιδιά τώρα που αρχίζουν και καταλαβαίνουν, το ζητάνε. Αλλά και εμένα μου αρέσει να στολίζω πολύ νωρίς. Βασικά μετά δεν θέλω να ξεστολίσω άμα στολίζω. Μόνοι σας ή είχατε και βοήθεια? Φέτος είχα και βοήθεια. Δεν με δυσκόλεψαν, η αλήθεια είναι, με βοήθησαν, ακούγανε αυτά που λέγαμε. Δεν είχαμε ατυχήματα να σπάσουμε μπάλες ή οτιδήποτε άλλο. Όταν γνωρίσατε το σύζυγό σας, νιώσατε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός θα είναι ο πατέρας των παιδιών σας? Όχι. Ένιωσα όμως κάτι διαφορετικό. Ένιωσα ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ειλικρινής απέναντί μου. Ένιωσα αυτή τη χημεία που λένε. Δεν μπορείς ποτέ να την εξηγήσεις στον άλλον. Αλλά νιώθεις ότι κάτι σε τραβάει πολύ. Πόσα χρόνια τώρα είστε παντρεμένοι? Μπήκαμε στα 7. Λίγο φαγούρας νομίζω. Εγώ δεν τα έχω καταλάβει καθόλου. Ήρθαν τα πράγματα έτσι, το ένα παιδί μετά το άλλο. Νομίζω ότι πλέον το χρόνο δεν το καταλαβαίνω πώς περνάει. Κάθε ζευγάρι βάζει τα δικά του. Πρέπει, θέλω, ισορροπίες, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά βρίσκει έναν τρόπο να λειτουργεί. Και λίγο καμιά φορά και η συνήθεια, μάλλον τις περισσότερες φορές η συνήθεια, τα αφήνει και εξελίσσονται. Απλά εγώ αυτό που κάνω είναι να μην δίνω πολύ βάση σε καταστάσεις οι οποίες είναι ανούσιες. Όλοι τσακώνονται. Μα δεν τσακώνεις, νομίζω δεν είσαι φυσιολογικό ζευγάρι. Σίγουρα. Και όταν υπάρχουν και παιδιά, ένας λόγος παραπάνω, γιατί έρχεται και κούραση. Νομίζω για κάθε μάνα περισσότερο είναι τα παιδιά. Αλλά και ο σύζυγος. Σίγουρα ο άντρας σου είναι το στήριγμά σου. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησες όλο αυτό το πράγμα, την οικογένεια. Νιώθω ότι μερικές φορές μπορεί να τον παραμελείτε. Ναι. Και στο λέω τώρα τελευταία γιατί υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που κάνω μέσα στη μέρα και καμιά φορά μπορεί να μου πει και κάτι για να του πω, έλα μωρέ Γιάννη, τώρα σε με. Δηλαδή, στο Γιάννη θα το πω, στα παιδί δεν θα το πω. Και νιώθω λίγο τύψεις καμιά φορά που το κάνω. Ποιος είναι πιο αυστηρός με τα παιδιά, εσύ ή ο σύζυγός σας? Εγώ εννοείται. Τώρα αυστηρή είμαι, γκρινιάζω όλη την ώρα όπως μου λένε. Δεν ξέρω, πάντως εγώ φωνάζω μόνιμα μέσα σε ένα σπίτι. Και κάποιες φορές ίσως να τους στερήσω κάποια πράγματα για να τους δείξω ότι πρέπει όλα να λειτουργήσουν με ένα ρυθμό. Αν ξεφύγουμε από αυτόν τον ρυθμό, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι άλλο που σας αρέσει. Και λίγο εκεί κάτι που σας ακούνε. Όταν τσακώνονται και επικρατεί χαμός στο σπίτι, δεν ξέρω βέβαια αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι κάνετε, πώς? Επειδή ο Γιώργος ήταν τόσο έντονο μωρό, αυτό το κλάμα που καμιά φορά μπορεί να ακουστεί, η αλήθεια είναι ότι τρελαίνεται λίγο ο εγκέφαλός μου. Αυτό δεν έχω καταφέρει να το διαχειριστώ. Η κόρη είναι λίγο πιο αντίθεση. Χθες, ας πούμε, ήρθαμε και τη βρήκα στο χαλί. Είχε πάρει την κρέμα αυτή που βάζουμε για την αλλαγή της πάνας. Είχε γίνει από πάνω μέχρι κάτω λόασπρη, μαλλιά. Και με κοίταζε έτσι. Πριν την ακουμπήσω, την πάρω, την πλύνω, είχε βάλει τα κλάματα, ούρλιαζε. Σου λέει τώρα, άσε με, τι θες και με κάνεις έτσι? Αν η κόρη σας μεγαλώνοντας σας πει, μαμά, θέλω να γίνω μοντέλο, θα τη σφάξω. Γιατί? Όχι, καλέ, δεν θα τη σφάξω, πλάκα κάνω. Δεν το έχω σκεφτεί πώς θα τη δράσω τότε αν μου το πει. Σίγουρα δεν θα τη δράσω άσχημα. Εγώ απλά θα θέλω και να μεταδώσω στα παιδιά μου ένα πράγμα, να βάζουν στόχους στη ζωή τους. Αν βάζουν στόχους και μπορούν και προσπαθούν να τους επιτεύξουν, καλά θα κάνουν. Now we're done.